Συναντιόμαστε εδώ πέρα στο Βίλνιους, καθώς ακόμα λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα πιο πέρα μένεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Κατά συνέπεια, η επανεπιβεβαίωση στις βασικές αρχές και αξίες της συμμαχίας είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητη παρά ποτέ. Και θέλω να χαιρετήσω την επί της αρχής απόφαση της Τουρκίας και του Πρόεδρου Ερντογάν να δεχθεί στους κόλπους της συμμαχίας στη Σουηδία και εύχομαι πολύ σύντομα και επίσημα η φίλη Σουηδία να αποτελέσει το 32ο μέλος της συμμαχίας μας. Θα έχω, όπως γνωρίζετε, επίσης την ευκαιρία να συναντηθώ αύριο κατηδίαν με τον Πρόεδρο Ερντογάν στην πρώτη συνάντησή μας μετά την διπλή εκλογική μας επικράτηση. Πιστεύω ότι και οι δύο, με μια ισχυρή λαϊκή εντολή, μπορούμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα επανεκκίνησης των σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας. Όπως έχω πει πολλές φορές, δεν είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε με την Τουρκία σε ένα διαρκές κλίμα έντασης. Έχουμε προφανώς σημαντικές διαφορές, μπορούμε όμως να συμφωνήσουμε ότι με γνώμονα τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και το σεβασμό μας στο διεθνές δίκαιο θα χαράξουμε έναν οδικό χάρτη ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε την σημαντικότερη γεωπολιτική μας διαφορά που δεν είναι άλλη από την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δηλαδή ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδος, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχει διαμορφωθεί ένα θετικό κλίμα τους τελευταίους μήνες στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας και ευελπιστώ και προσβλέπω ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό το θετικό κλίμα για να κάνουμε κάποια σημαντικά βήματα προόδου, τα οποία θα είναι προφανώς προς όφελος και των δύο λαών μας.